δύο σπουδαίες προσωπικότητες του αθλητισμού και του πολιτισμού, ο Νίκος Αλέφαντος και ο Βλάσης Τσάκας, σχολίασαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Παναθηναϊκό. Φίλες και φίλοι, για να κουβεντιάσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο διοικητικό μέτωπο του Παναθηναϊκού, έχουμε κοντά μας δύο σημαντικές μορφές του αθλήματος. Δίπλα μου είναι ο Νίκος Αλέφαντος και απευθείας από το Πρικυπάτο του Ψευτακό, ο παγκοσμίου φήμης μάνατζερ κύριος Βλάσης Τσάκας. Ναι, μόνο που δεν είμαι στο Μονακό, κύριε Κατά. Και πού είστε, κύριε Τσάκα? Είμαι στο Ριάντ με τον πρίγκιπα Φαρφάν Μπιν Νασέρ Μίστερ Μπιν Αλ Σαούντ Αλ Τζάχερ Αλαφούδ. Αυτό είναι το όνομά του, κύριε Τσάκα? Όχι, αυτό είναι το χαϊδευτικό του. Το κανονικό του όνομα είναι Φαρφάν Μπιν Νασέρ Μίστερ Μπιν Αλ Σαούντ Αλ Τζαχέρ Αλαφούδ Κουντρουμπίν Αλαντίν Σαρπαντίν Μπεταντίν Αλ Πόντιουμ Ιμόντιουμ Ροσοπόντιουμ. Γιατί έχει τόσο μεγάλο όνομα, κύριε Τσάκα? Γιατί είναι τρεις πρίγκιπες μαζί, γι' αυτό. Τι εννοείται, πρίγκιπας είναι ή offshore? Είναι πρίγκιπας, αλλά αναβαθμισμένος σαν το iOS 3. Μετά την τρίτη αναβάθμιση είναι τρεις πρίγκιπες σε συσκευασία ενός. Αυτό είναι απλά πράγματα. Κύριε Αλέφαντε, εσείς πώς βλέπετε την κίνηση του Ταλιανδού, του κύριου Πιέ Μπονγκάτ που θέλει να αναλάβει τον Παναθηναϊκό? Άσε με τώρα με αυτό το Μπιερομπάτ, τα πάντα όλα δεν υπάρχει, ρε Ταϊλανδέζικο, το λέω Αλέφαντος. Πήγα προψές με τον Γιάννη τον Καρατζαφέρη, Θεός χωρίς τα πεθαμένα του. Μα κύριε Αλέφαντε, ζωντανός είναι. Θεός χωρίς τα δικά σου πεθαμένα τότε. Λοιπόν, με πάει λοιπόν σε ένα αυτό το ελλανδέζικο. Του λέω, παιδί, τσάκω δύο μουσακάδες με σπάταλο τον κοιμά. Σαν εκείνους που τρώει ο Βασιλιάδης και ο Παράσκος και έχουν πριστεί οι μαγουλές του. Λες και έχουν, τους έχουν τσιμπήσει δύο μεραχίες μέλισσες με λεφαντίαση. Να κάνουμε επανάσταση. Τι να λέμε τώρα. Και τι σας είπε? Μου λέει, δεν έχουμε μουσακάδες εδώ, κύριε, θέλετε ένα Tom Hugon? Του λέω, τι είναι αυτό, τι θέση παίζει αυτός ο Tom και Jerry τα πάντα, αλλά μην είναι κανένας μισοπλέμωνας σαν το Σκερμπά και γελάει ο κόσμος στο Καραϊσκάκι. Και μετά? Μετά μου λέει, φαγητό είναι, δοκιμάστε, και μου βάζει και δύο εκεί ξύλα, εκεί τι είναι αυτά, λέω, τα βάλω στη μύτη. Και παίρνει φορά Αλέφαντος και τραβάει μια διακομματιά στην πιατέλα. Και μόλις μου έρχεται η αντανάκλαση, τα πάντα όλα από το τσίλι και εκείνη την τυροκαυτερή την παπάγια. Σε τρία λεπτά με πήγε σε παντίνα το να τα ξέρω εγώ. Και έτρεχα στο ραλάτο να μου βάλει μια τάπα πίσω, να βουλώσει το βουτσί, να μην στάζει βραδιάτικα. Στα εξηγώ, ωραία, μπράβο. Ναι, 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 αλλά, ναι, αλλά τι σχέση έχουν όλα αυτά με τον κύριο Πιέ Μπονγκάτ? Άκουσε τώρα, Λεοπαρδαλή. Γάτας. Έλα, το ίδιο κατοικίδια τετράποδα είναι και τα δύο, τι να λέμε. Έφερε εδώ τώρα τον Αλέφαντο να σου μιλήσει για τον Αλιμπαμπομπάτ, πώς λέγεται. Γιατί, κύριε Αλέφαντε, αφού ο κύριος Πιέ Μπονγκάτ είναι από τους πιο επιφανείς παράγοντες. Ζεμπρά, άσε το παραμύθι τώρα στον Αλέφαντο. Αυτού του είπε ο Αλαφούζος ότι θέλει ένα ευρώ για την ΠΑΕ και του είπε όχι, γιατί είχε πάνω του ένα 40 και του δεν του βγαίναν τα κουκιά να πάρει και παστίλιες. Έλα τώρα, άσε το παραμύθι. Κύριε Τσάκα, ο δικός σας πρίγκιπας, πόσα χρήματα είναι διατεθειμένος να βάλει στο Παναθηναϊκό? 200 δις με το καλημέρα σας. 200 δις, μα δεν είναι πολλά, κύριε Τσάκα. Θέλετε να ανέβουμε κι άλλο, κύριε Κάτα? Τι 200, τι 400. Τι εννοείτε, κύριε Τσάκα? Ότι όσο θα δείτε τα 200, αλλά τόσο θα δείτε και τα 400. Σκέφτεστε και τη δημιουργία νέου γηπεδού? Για το γήπεδο ο πρίγκιπς θα στάξει μια 85. Δηλαδή συνολικά θα επενδύσει 485 εκατομμύρια. Και άλλα 200 για παίκτες. Τι μου λέτε? Η αυτού εξοχώτης επιθυμεί παίκτας που θα τους βλέπει ο παδός και θα λέει, πω ρε μα***, αυτός δεν υπάρχει. Και ποιους παίκτες που δεν υπάρχουν σκέφτεστε να φέρετε? Λοιπόν, το Νερί Καστέλ και το Μπεν Λίπερ. Παπάδες θα κάνουμε τη χιονάτη μπροστά. Τι να λέμε. Τώρα όσον αφορά τον Ταϊλανδό, εμένα μου αρέσει πάπια Πεκίνο. Εδώ γελάνε ρε εσύ, πως την καμιλοπάρδαλη τώρα με αυτά που λέει. Τι να λέμε τώρα ρε.